Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι συνάδελφοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμένα να εισηγούμε σε αυτήν την ιστορική συνεδρίαση για τη χώρα, τους Έλληνες πολίτες, τον απανταχού απόδημο ελληνισμό και εν τέλει τη δημοκρατία. Ιδίχως περιορισμούς από τον τόπο της διαμονής τους, ψήφος των αποδήμων αποτελούσε ένα πάγιο, μακροχρόνιο και σαφώς δίκαιο αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ένα αίτημα που με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Με το παρόν νομοσχέδιο έρονται όλοι οι περιορισμοί στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και είτε διαβιούν μόνιμα στο εξωτερικό είτε βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών. Ομολογουμένως, η χώρα μας διαθέτει μια πολυπληθή διασπορά η οποία εκτείνεται σε όλες τις Ηπείρους και σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Η διασπορά αυτή δημιουργήθηκε από αλλεπάλληλα μεταναστευτικά κύματα, με πιο πρόσφατο αυτό που ήρθε ως απόρρια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Παρά την απόσταση και μια σειρά από εμπόδια και δυσκολίες, ο απόδημος ελληνισμός όχι μόνο διατήρησε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και σε κάθε περίπτωση που είχε τη δυνατότητα, βοήθησε έμπρακτα και ονείωτε και καταλυτικά τη χώρα. Ως πιο πρόσφατο και βροντερό παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω την επιρροή των Ελλήνων αποδήμων στη ΣΥΠΑ, στην έγκριση της διαδικασίας πώλησης μαχητικών F-35, στο πάγωμα στο αντίστοιχο αίτημα της Τουρκίας για πώληση νέων και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων F-16. Όμως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο, έχοντας από τη μία τον ελληνισμό της διασποράς να ενδιαφέρεται και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Ελλάδας και από την άλλη την Ελλάδα να μην μπορεί να εκπληρώσει ίσως το σημαντικότερο και διαχρονικότερο αίτημα της διασποράς, την άρση των περιορισμών και την άσκηση του πολυπόθητου δικαιώματος ψήφου σε όσους κατέχουν την ελληνική υπηκότητα. Με το σημερινό νομοσχέδιο σε αυτό το παράδοξο μπαίνει τέλος. Στη λαθασμένη προσέγγιση ότι μέσω αυτού του νομοσχεδίου έχουμε αλλίωση του αποτελέσματος, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν Έλληνες πολίτες να αλλοιώνουν την απόφαση Ελλήνων πολιτών. Δεν έχουμε να κάνουμε με εκλογικά κόλπα και μαγειρέματα, αλλά με διευκόλυνση συμπολιτών μας που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να έρθουν αποκλειστικά γι' αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα. Επιπλέον, βάσει αυτού του νομοσχεδίου, συμπολίτες μας που διαβιούν κανονικά εντός της επικράτειας, αλλά για κάποιο λόγο βρίσκονται εκτός την ημέρα των εκλογών, δεν χάνουν την ευκαιρία να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο όπου θα βρίσκονται. Ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής είναι η έντονη κινητικότητα των πολιτών από χώρα σε χώρα. Ο καθένας μας μπορεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας στις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκεί όπου βρίσκεται και ότι η επιστροφή στην Ελλάδα είναι μονόδρομος. Ο κόσμος εξελίσσεται, ο τρόπος ζωής μεταβάλλεται και η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ να απαντάει στις ανάγκες των πολιτών και να προσαρμόζει το κράτος στις σύγχρονες προκλήσεις. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομοθετούμε με ορίζοντα το μέλλον και ορισμένοι αντιπολιτεύονται εγκλωβισμένοι στις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Το παρόν νομοσχέδιο δεν επιδρά θετικά μονάχα στους Έλληνες του εξωτερικού και στην εκλογική διαδικασία, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών και κατ' επέκταση στην ποιότητα της δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας μια περίπτωση στην οποία η ποσότητα φέρνει και ποιότητα. Όσο περισσότεροι Έλληνες πολίτες που κατέχουν το δικαίωμα ψήφου μπορούν να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, τόσο πιο συμπεριληπτικό, αντιπροσωπευτικό και καλύτερο γίνεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Σε αυτή τη λειτουργία, οι Έλληνες του εξωτερικού, που μέχρι τώρα αποτελούσαν πολίτες β' κατηγορίας, μην μπορώντας να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους, όχι μόνο γίνονται ισότιμοι, αλλά έρχονται στο προσκήνιο. Δεν υπάρχει σημείο και γωνιά στο χάρτη της Ελλάδος από όπου να μην έχουν φύγει μεταναστευτικά κύματα προς το εξωτερικό, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα. Μεταξύ άλλων, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέχει διαχρονικά και αναλογικά με τον πληθυσμό τη δεύτερη θέση σε αριθμό μεταναστών στην Αυστραλία, την τρίτη στην Αμερική, ενώ βρίσκεται και πολύ ψηλά στην Ευρώπη.
Μεγάλο μέρος της μείωσης του πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, οφείλεται στη μετανάστευση, αντικατοπτρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες του τελευταίου μεταναστευτικού κύματος στον τόπο μας. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συμπολιτών μας που ζει εκτός διατηρεί έντονους δεσμούς με την πατρίδα και επιδιώκει να ενημερώνεται διαρκώς για τις πολιτικές εξελίξεις και τα καθημερινά τεκτενόμενα του τόπου μας. Είναι αναφέροντα δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν και αυτοί το πολιτικό σκηνικό ψηφίζοντας τις εθνικές εκλογές. Οι απόδημοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται, να διατηρούν, να συσφίγγουν και να επεκτείνουν τους δεσμούς με την Ελλάδα και όχι να αποθαρρύνονται με εμπόδια και περιορισμούς που έχουν εδώ και πολλά χρόνια ξεπεραστεί στα σύγχρονα κράτη της Ευρώπης. Το ατόφιο και ειλικρινές ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας για τον απόδημο ελληνισμό είχε φανεί ήδη από την προηγούμενη τετραετία με την ψήφιση του σχετικού νόμου. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε σήμερα είναι απλά να ολοκληρώσουμε αυτό που ήδη ξεκινήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό είναι το πρώτο νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση η νέα κυβέρνηση. Είναι σημαδιακό και έχει τους συμβολισμούς του. Ισχυρή Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και παγκόσμιο ρόλο δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των απανταχού αποδήμων Ελλήνων. Δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της προσπάθειας αυτό το πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η κυβέρνηση ακούει και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών, τόσο αυτών που κατοικούν εντός, όσο και όσων εκτός της επικράτειας. Αγαπητοί συνάδελφοι όλων των κομμάτων, σας καλώ να στείλουμε μήνυμα ενότητας και να τείνουμε το χέρι μας στα αδέρφια μας στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάτσιο.